Zit. Στο διάλογο. Α, δουλεύουνε. Λουλ. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σωτό, γεια σου Σαββά. Τι έγινε, ε? Να βάλω Dark Souls. Αφού πέρασα το save μου σε ένα στικάκι βέβαια. Γεια σου George. Πέρασα το save αυτό σε ένα στικάκι. Επειδή τα έχω ξεκλειδώσει όλα. Και άμα χρειαστεί βοήθεια κανένας φίλος, να έχω ανοιχτό τον κόσμο, γιατί τώρα θα το ξεκινήσουμε από την αρχή. Begin. Begin. Ωραία. Είναι το Dark Souls 3, 79 ώρες, μια χαρά. Πιο χρονοβόρα. Άντε ρε. Με ένα πιο χρονοβόρα πλατίνα ήταν το Νίνο Κούνι, 111 ώρες. Το παιχνίδι το τερμάτισε στις 55, άλλες 56 ώρες για να κάνω το πλάτινο. Μην θέλω πολύ φαρμάρισμα και θέλω νομίζω να φτάσει στους 599, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τώρα. Πιστεύω ότι έχει την πιο άσχημη εισαγωγή σε παιχνίδι Dark Souls, το 3. Απλά ψηλοαδιάφορο. Θυμηθώ λίγο τα κουμπιά μόνο. Okay. Ωραία. Πέρασα από μέσα του πριν από λίγο το σπαθί. Γεια σου Πέρι. Γίνονται και αυτά. Δεν ξέρω, δεν βαριόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήθελα κάτι να βάλω να παίξω και λέω, δεν πάει Dark Souls, έχω να παίξω τόσο καιρό. Έχω να παίξω από τότε που παίζαμε παρέα. Αν θυμάστε, με ένα φίλο μου πριν κάποιους μήνες. Τι κάποιους, πριν πολλούς μήνες. Από τότε. Η ζωή μου γιατί μου φαίνεται λίγη. Ναι. Σύχαμα. Σύχαμα φίλε. Γι' αυτό μου φαίνονταν λίγη η ζωή. Άλιστα. Οκ. Πάμε.
όχι. Δεν τον έπιασε, κρίμα, ήταν να σας δείξω κάτι. Δεν πειράζει. Πάλι μαγεία έκανα ρε μαλάκα, το πιστεύω. Α, έκανα αυτό. Πω πω ήθελα να ρίξω αυτό ρε γάμο το. Μάλλον δεν μου φτάνει το μάνα, ε. Anyway, το έχουμε ψιλοξεχάσει βέβαια λίγο το παιχνιδάκι. Α, το βρούμε στην πορεία. Να βρούμε. Εγώ είχα παίξει το 2, πολύ ωραίο το 2 Σάββα. Πολύ ωραίο και το 2 Σάββα. Γεια σου Φίλπα, τι κάνεις? Έβγαλαν και το τερατάκι από εκεί που πηγαίναμε και το κλωτσάγαμε. Πλάκα είχε. Το ένα. Καλά, καλά φίλε. Καλά φίλε.
Εντάξει. Δεν είναι και το πανεύκολο παιχνίδι. Αλλά θέλει απλά προσπάθεια, θέλει υπομονή. Άμα έχεις υπομονή, μια χαρά είναι. Μια ζωή μπερδεύομαι. Βάρτε να μπερδεύομαι σε αυτήν. Γεια σου, Νίνο. Καλά, φίλε. Ουχ. My boy. Λοιπόν. Γεια σου, Άλεξ. Τι έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, Σβετός. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Ο θρύλος. Το έπος. Το έπος. Λολ.
Γούστα είναι. Κοίτα, και εγώ αν δεν μπορούσα να παίξω ένα παιχνίδι, μπορεί και να το έκρασα. Δεν είναι. Είναι λογικό. Έτσι. Μου τη γάμισε τη στάμινα. Τη γάμισε, τι έγινε, πώς είναι αυτό. Μαλάκα! Τι έκανε εκεί ρε? Καρκίνωμα της κοινωνίας. Ναι ρε, τι θέλει, το ξέρω ρε, σιγά, για πολλούς είναι σκουπίδι. Δεν είναι θέμα κολοφαρδίας, Γιώργο. Ήτανε και θέμα πουστιάς όμως. Γιατί για να φτάσεις στο σημείο να είσαι κολόγαθος είχε γίνει πουστιά πριν με την ακτίνα. Και είχε γίνει και πουστιά δύο φορές το ότι δεν μου κράτησε τη shield, έτσι. Με σηκωμένη ασπίδα και με full stamina να τρως damage. Κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Καλώς την Αντρέα, καλησπέρα. Χειρότερες. Πες Μάριε, τι έγινε? Καλώς ήρθες. Δώσε λίγο πόνο. Πού να το στριμάρω ρε φίλε, τώρα στο Xbox. Όχι. Γιατί? Γιατί? Ωραίος. Κοίτα ρε μαλάκα μου θα φώνηκε. Είμαι ρε. Κοίτα ρε μαλάκα που θα παγώσω. Φύγε! Έλα, πέσε λίγο, πέσε λίγο, πέσε λίγο! Κακή ιδέα. Πολύ κακή ιδέα! Έπεσε. Ένα μαλακία, χαβάλτο. Χαβάλτος. Το πιστεύω μαλακά, τι έκανα ρε. Πάτησα να σκουμπί. Τι ας πω σαν μάγκη δεν είναι καλός ο μάγκης και γάμω τα όρους. Τι έκανα ρε μαλακά.
Σουμάρα έκανα. Σωστό. Δεν γίνεται να χάνεις αυτό πως. Δεν τα ανοίγω όλα ρε. Δεν περίμενα να χάσω. Δεν γίνεται να χάσεις αυτό το boss. Δεν ξέρω πως τα κατάφερα και έχασα. Πάτησα κατά λάθος το γαμόκουμπο και μου είχε πάει το τέτοιο ρε. Το Ember. Μόλις πήγα να βάλω έστως, μου άνοιξε. Μου ήταν στο Ember, νομίζω. Ember, είναι στο σαπούνι. Ένα τα δύο, μάλλον. Ουχ. Λουλ. Ξέρω ρε, τέρο, ξέρω. Το έχω παίξει πολλές φορές στον μπού. Τσάμπα έχασα, μαλακία έκανα και έχασα. Ούτε την πανοπλία μου δεν έφτιαξε, τίποτα δεν έφτιαξε. Τσάμπα πήγα σαν μαλάκας εκεί πέρα. Το είχα πολύ σίγουρο. Τσάμπα να βάλω κάτι που θέλω μόνο. Ωραίο το God of War, φίλε, αν δεν το έχεις παίξει κιόλας, θα σπάει. Τε μαλάκι, το πήγα κι άλλο. Μαλάκα, πλάκα μου κάνεις τώρα, πλάκα μου κάνεις! Πάλι έχασα, μαλάκα το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Μπορεί να χάνεις τώρα εκεί, δεν μπορεί να χάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να χάνεις εκεί. Δεν μπορεί, από New Game Plus σε New Game Plus δηλαδή να φτάνει τόσο μεγάλη δυσκολία, δεν γίνεται. Στο 4 έπεφτε σαν βούτυρο, σαν βούτυρο έπεφτε. Τώρα στο 5 να δυσκόλυψει τόσο πολύ. Δεν μπορεί να δυσκόλυψει τόσο πολύ. Τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν μπορεί να χάνεις. Με τι πάνω. Ξέρεις πάλι να βάλω έμπερο μαλάκας. Να χάνεις εκεί, δεν μπορεί να χάνεις εκεί. Είναι τραγικό. Τι έκανα μαλάκα, τι κάνω μαλάκα. Δεν... αυτό ρε φίλε, βαριέμαι να τα φτιάξω. Τις μαλακίες κάνω. Βαριέμαι να τα φτιάχνω κάθε φορά. Θα το περάσω τώρα.
μωρέ. Μία ώρα με το μαλάκα να πούμε που το ρίζει μέσα στο διάλογο. Πότε ρε μαλάκα να χάσει τόσες φορές. Για να χάσει δύο φορές από αυτό. Λίγο. Γιατί δεν ταγκαρες, μπαχαρδε, γιατί δεν ταγκαρες. Γιατί δεν ταγκαρες, ηλίθιε. Πάρε μαλακά. Καλά, ποιος βλέπεις survivor. Δεν ξέρω αν θα στριμάρω το βραδάκι. Αλλά αυτό με το survivor το... Θα τη σκότωνα τώρα να κάνουμε έτσι μια μάχη dancer, αλλά λέω δεν γάμιεται, άστο. Είναι νωρίς. Και δεν είμαι έτοιμος ψυχολογικά. Ψυχές από τα Lidl. Με το σταγονόμετρο δεν είναι. Τι άρμον είναι αυτή ρε. Γιατί παίζουμε αυτή την άρμον. Ρε μαλάκα. Δουλεύω φίλε, δουλεύω 5 ώρα. Δεν θα παίξω πάρα πολύ. Έτσι για να περάσει η ώρα το βάλω πιο πολύ. Το βράδυ μετά σχολά 9.30 ώρα να δούμε πως θα είμαι, γιατί δεν κοιμήθηκα καλά σήμερα και δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Άμα δεν είμαι κομμάτια, θα βάλω να παίξουμε λίγο κράς. Αλλά τι άρμορ είναι αυτή. Το ξέρω, ναι, το ξέρω το Minecraft. Πού είναι. Όχι φίλε, δεν το έχω, δεν παίζω Minecraft. Ξεφεύγουμε. Ξεφεύγουμε. Έχω στραβωθεί.
Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Φυσικά επειδή δεν μου αρέσει η ομορφιά αυτή, ίσως, αλλά πέφτει πολύ. Παλικάρι. Δεν έχω παίξει ποτέ, Φίλιππε, Minecraft. Δεν ξέρω αν μου αρέσει, φίλε. Να σου πω ότι δεν μου αρέσει, απλά δεν με συγκινεί. Αυτό που έχω δει, ας πούμε, δεν με τραβάει να κάτσω στο κομμάτι. Και θέλω να παίζω παιχνιδάκια που έχουν ένα story, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή να παίζεις και να προχωράει. Δεν μου έλκει το ενδιαφέρον να παίξω ένα παιχνίδι που δεν έχει, ας πούμε, έτσι εξέλιξη. Γεια σας, Αντώνη. Αυτό είναι καλά έτσι το μαλάκα. Τώρα αν είσαι καινούργιο στο παιχνίδι, μπορεί να σου πάρει κανένα 55, 60, κάπου εκεί. Αν είσαι παίξει και τα παλιά, σου κάνει κανένα 45, 50 ώρες κάπου εκεί. Δεν είναι πάντως από τα μεγάλα, από τα μεγάλα Dark Souls. Δεν είσαι το 2 που είναι 80 ώρες. Άλλο καρκίνωμα. Και βέβαια, ναι. Τελείωσε σε 20 ώρες. Ναι, του βάλα καλή άρμορ. Έλα! Α, με κοοπ. Εντάξει, ρε. Με κοοπ, χαίρο πολύ. Βγαίνει και σε 20. Ναι, σε 20 ώρες βγαίνει. Όντως. Νόμιζα μόνος. Δεν βγαίνει ρε σε 20 ώρες. Άμα τον κουβάλισε κάποιος, λογικό, εντάξει. Δέκα ευρώ τους όλα ρε φίλε, το παίρνεις, λες ευχαριστώ στο παιδί, του κάνεις 4, αν το έχω τερματίσει εκτός κάμερας. 5ο playthrough είναι ρε. 5ο. Δεν είναι πρώτο. Έχω παίξει με αυτό το παίκτη 225 ώρες. Λες να ήταν στο πρώτο και να είχαν στο δεύτερο μπόζα, τρελαιοντών.
Άμα έχανα στο δεύτερο boss από πρώτο playthrough. Από PS Store 10 ευρώ, το πήρες τώρα Γιώργο και τους κάνεις και εκεί θετική αξιολόγηση στο Sony. Τσάμπα ρε μαλάκα, 10 ευρώ. Τσάμπα. Τσάμπα ρε φίλε. Παιχνιδάρα ρε μαλάκα. Το έχω κάνει platinum το παιχνίδι παιδιά, είναι πλατίνα αυτό που βλέπετε. Είναι platinum, δεν έχει... Θέλετε να το πήγαινα έτσι, να μην το είχα παίξει το παιχνίδι και να το πήγαινα γραμμή εσείς. Δεν έχει καμία σχέση το μεταξύ τους, George. Ό,τι θες μπορείς να παίξεις. Πολύ farm όντως, γιατί στις αρχές όταν είχε βγει, αν θυμάσαι, είχε και ένα θεματάκι με το... με τη σκόβενα να σου βγάλει μπανάι. Μπράβο, αυτό. Στις αρχές δεν υπήρχε πιδιπτυχή. Darkman. Εμένα μου είχε βγάλει την Παναγία, φίλε. Ποιο μου είχε βγάλει την Παναγία? Ποιο σκάσω? Το 2, το 2 ρε. Το 2. Το Dark Souls 2. Ποιο μου είχε βγάλει την Παναγία? Οπα! 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 Γιατί έγινε αυτό? Φάς μπάνα από Dark Souls. Τι ξέρω. Εμένα πάντως το 2 δεν με έβαζε. Τι έκανε ρε μαλάκα. Πρώτη φορά σκένω. Έλα. Όπα ευκαιρία εδώ. Σου έκανε τα χειρότερα. Περιμένετε, περιμένετε παιδιά. Περιμένετε γιατί έχει βγάλει το χαμόκινο τώρα. Τι κάνει ρε μαλάκα! Και τι γίνεται αυτό! Τώρα ακούστε σπηριά. Περίμενε, Τζορτζ, περίμενε όλοι, δεν ξέρω τι κάνω. Μαλάκα, γιατί δυσκόλεψε τόσο πολύ. Τόσο κεράτα. Να πέσει. Και τι δεν τρώω. Μαλάκα η ζωή μου είναι αυτή. Ναι.
Το Χριστό μου δεν βλέπω. Εδώ δεν ήταν η ασπίδα. Να το. Ποιο μου έχει μείνει. Τι πάνω. Αρχίδια. Δύσκολο. Έλα αγάπη μου γλυκιά, πέσε. Να του έρχεται τώρα. Ναι! Πού είναι αυτό που έμεινε? Θέλατε να χαμηλώσω την μουσική. Ναι, το παιχνιδιό. Βάζω άλλο σε 3. Το γάμισα τη μάνα. Κατήλωσουμε. Καλώς το να το Revenant. Σε έκανα άντε χθες, βέβαια, πληροφοριακά, άμα το πάτε για Platinum το παιχνίδι, αυτό το boss δεν το σκοτώνετε. Γιατί χάνετε μια Covenant που έχει εδώ. Απλά εγώ επειδή την έχω πάρει, Klein Mine, δεν με διέφερε και τον σκότωσε. Να, αυτός εδώ υποτίθεται και καλό ότι πέσει το δέντρο και τον σκοτώνει. Και αυτός εδώ σας δίνει την Covenant, ό,τι πας. Βασίλη Τρόβασο. Το βγάλα. Βασίλη Τρομπάνιες. Και σκέφτομαι. Ναι. Anyway. Τώρα έχει ένα δύσκολο μίνιμπος. Έγινε Βασίλη, σε λίγο θα μπω. Το φορώνω, είναι online multiplayer. Τη φάση πως είναι, δεν το έχω παίξει καν. Δεν ξέρω, απλά ξέρω ότι μου νόπανω. Απλά ξέρω ότι έχει ένα story μικρό και το πήρα να παίξουμε παρέτσα. Από το να παίξω μόνος μου, λέω θα το βάλω να παίξουμε με τα παιδιά. Γιατί ξέρω και πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να το πάρουν το παιχνίδι. Οπότε είναι ευκαιρία να το δουν. Οπότε είναι ευκαιρία που το έχω δώσει Τάσο. Τις δίνω τις παλιές κονσόλες φίλε, δεν τις κρατάω. Δεν τις μαζεύω. Πάω μαλάκας. Όχι, άστο. Ό,τι θες, φίλε.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Με έκανε σάτ στο PSN. Σε άφησε να με κάνει σάτ. Δεν τον έχω κάνει και τόσο ντούκι. Αντώνη, αυτό είναι. Δεν τον έχω δηλαδή σε όλα, ξέρεις. Δεν το λες και μάγο. Π.χ. ούτε FaceTime. Έτσι. Πιο πολύ είναι. Πιο πολύ Night τον έχω κάνει. Για. Σε άφησε, Γιώργο. Μάλιστα. Περίεργο. Μα, επειδή είναι που λες new game, επειδή είναι 5 τέλος πάντων, είναι φυσιολογικά τα στατιστικά, έτσι. Δεν είναι ότι είμαι σε πρώτο και... Καλά, σε πρώτο δεν γίνεται να φτάσεις σε αυτά τα level, αλλά λέμε τώρα. Καλό στο Μιτσάκο. Έλα ρε. Με κυνηγάει το ποντίκι, παιδιά, δεν υπάρχει. Όχι. Όχι! Παραλίγο. Το έπος, Μίτσο. Θα γίνει της πόπης τώρα. Ναι. Ισχύει. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και τα παράτησα και έφυγα, έτσι. Δεν παίζει, απλά είναι σκουπίδια τα σκυλιά, είναι σκουπίδια. Μη! Πλάνς. Έλα. Έλα! Κοίτα τους μαλάκα κρεμμύδι, κοίτα τους ρε. Αν είναι καλά τα παιδιά. Το μαλάκα το κρεμμυδάκια. Και φοβάσαι να τα πολεμήσεις, μην τον χτυπήσεις. Όχι τίποτα άλλο. Έγινε Πέρι, έγινε φλεράκο. Τώρα είναι κάτω αυτός όμως. Αλλά μπορούμε να ανεβούμε πάνω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, σκοτώνεται αυτόν εδώ που σας πέταγε πριν τις μαλακίες που ήμασταν πίσω εκεί πέρα που τους τράβηξα για να μπω από την πόρτα. Αυτός. Έτσι. Οπότε σκοτώνεται αυτόν. Και όποτε θέλετε πάτε σε αυτό εκεί το bonfire εκεί κάτω. Αν θυμόσαστε που πήγα τώρα και άνοιξα το shortcut. Προχωράτε. Και έχει πολύ πράγμα να μαζέψετε, πάρα πολύ. Εκεί πέρα μόνο να προσέξετε το άλμα όταν κάνετε στο μικρό το πετράκι. Κάτω εκεί που έχω τώρα κάτω από τα βέλη που φαίνεται. Πηδάτε απέναντι και παίρνετε και στο shard. Έχει πολύ πράγμα να μαζέψετε. Απλά να καθαρίσετε την περιοχή πρώτα, γιατί είναι λίγο επικίνδυνη. Μίτσο δε βαριόμουν, δεν ξέρω τι να βάλω. Και έβαλε αυτό. Τώρα έχει κάτω ένα ψηλό mini boss. Εντάξει, είναι λογικά, δεν θα μας δυσκολέψει και πολύ. Εδώ πάνω έχει και ένα boss κανονικό side, που σας το έλεγα. Τον σκοτώνεις μαζί με τον κρεμμύδι και σου δίνει κάτι πράγματα. Αυτό. Πάμε να το προχωρήσουμε εμείς τώρα. Δεν υπάρχει λόγο να σκοτώσουμε το άλλο boss. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι πολύ δύσκολο. Άμα ανεβείτε λίγο δηλαδή και φορέσετε τίποτα για φωτιά, γιατί κάνει κάτι rage με φωτιές, βγαίνει εύκολα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε εχθρό ο οποίος έχει lighting, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Είναι τίμιος, δεν είναι και κανένα. Δεν είναι και piece of cake, έτσι. Αλλά βγαίνει. Α. Frost, μάλιστα.
Ναι, Frost, αυτό, αυτό είδα. Ναι, lighting έχει στο Dark Souls 1. Κάτω από τον κλασικό τον blacksmith εκεί στην πύλη. Τα έχω μπερδέψει λίγο όλα μαζί τα Dark Souls. Το έκανα ένα χταρμά. Που σου πετάει τις ακτίνες και κρύβεσαι πίσω από την πέτρα. Okay. Θυμίζει λίγο Συμμέτρα που πετάει την ακτίνα και πέντε. Μόνο που αυτό πάει πιο γρήγορα. Καλώς Κωνσταντίνο. Καλησπέρα.